Φανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, σε ποιον ανήκει, στην Προφητάρα βέβαια εδώ. Φανάρια μου, τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή. Ξεκίνησε τέλεια, διπλό χτύπημα την προηγούμενη Τρίτη, Μπογδάνος διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αποφυλακίστηκε ο Μένιος. Αυτό είναι πάρτι, πάρτι είχαμε την προηγούμενη Τρίτη. Μας την έκανε λίγο θεός της κωμωδίας βέβαια, γιατί τα σκάσανε αυτά τα γεγονότα αφού είχαμε βγάλει το βίντεο, αλλά θα εκδικηθούμε τώρα, θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Διαγράφηκε λοιπόν ο Μπογδάνος από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Γιατί μαρτύρησε τα νήπια. Θυμάστε που είχε βγάλει τη λίστα με τα ανήλικα, τα νήπια? Όχι, γιατί μέσα στη Βουλή χρησιμοποίησε αντικομουνιστικό λόγο του παρελθόντος, λέει, ακροδεξιό λόγο, και γιατί συμμετείχε σε μια εκδήλωση στο Γράμμο και το Βίτσι, εμφυλιοπολεμική εκδήλωση, που εκεί ήταν και χρυσαυγίτες και διάφοροι. Το μεταξύ, αν αυτοί οι τρεις λόγοι ήταν λόγοι για να διαγραφεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία θα είχε μείνει μόνο ο Πίνατ. Και ευτυχώς δεν τους διαγράφουν στη Νέα Δημοκρατία τους ακροδεξιούς, φιλοχουντικούς, φιλοναζιστές, φιλοδοσύλλογους που πηγαίνουν στο Γράμμο και στο Βίτσι σε αυτές τις άθλιες και γελίες εκδηλώσεις, γιατί ποιος θα τάιζε τον Πίνατ? Ο Πίνατ, για όσους δεν ξέρετε, είναι το σκυλί του Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν διαγράφεται τη Νέα Δημοκρατία κάποιος που είναι ακροδεξιός. Ίσα-ίσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, κάποιος που έχει όλα αυτά τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά, τον παίρνει μεταγραφή η Νέα Δημοκρατία από ένα άλλο κόμμα. Γιατί διαγράφηκε ο Μπογδάνος. Τι να σας πω, νομίζω είναι θέμα παρεξήγησης. Το έχουν παρεξηγήσει αυτό το παιδί. Ενώ όλη στη Νέα Δημοκρατία είναι έτσι. Αυτό το τρώει το κρίμα και τάδικο. Είναι αυτό που λένε γαμότο. Με έχουν βάλει στο μάτι, ρε γαμότο, κέρατο μου. Γιατί? Τι παραπάνω έχει δηλαδή, το λένε όλοι Ρουφιάνο. Γιατί? Επειδή η αγαπημένη του γειτονιά είναι το Ρουφ. Γουστάρει το παιδί Ρουφ. Εκεί παίρνει τον καφέ του. Γιατί είναι Ρουφιάνος? Το λένε φιλοναζί. Γιατί? Επειδή ο αγαπημένος του Άγιος είναι ο Γρηγόριος ο Ναζί Αντζιαντζινός. Πώς το είπα, ο Γρηγόριος ο Ναζί Αντζιαντζινός. Έτσι και ο Μπογδάνος έχει ένα πρόβλημα με τον Ναζί Αντζινό. Πιστεύει ότι είναι ο Γρηγόριος ο Ναζί ο Αντζινός. Κωνσταντίνε, είναι ο Γρηγόριος Ναζιανζινός. Αλλά κράτα το όπως θέλεις εσύ. Γιατί το έχουν το παιδί ότι συμπαθούσε, λέει, τους Χίτες επειδή χρησιμοποίησε το λόγο του Γρίβα? Δεν είναι αυτό, είναι μια παρεξήγηση. Το παιδί πηγαίνει στο προπό της γειτονιάς του, παίζει στοίχημα και το αγαπημένο του σημείο είναι το Χ. Άλλο θέλει άσο, άλλο θέλει διπλό, αυτό θέλει Χ. Επειδή παίζει Χ, είναι Χίτης. Έλεος κάπου. Είναι παρεξηγημένο το παλικάρι αυτό. Στην πραγματικότητα, εμείς. Καλά, θα ξαναγυρίσει, το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρει και το κόμμα, το είπε ήδη και ο Γεραπετρίτης. Θα ξαναγυρίσει, δεν τα χάνουν αυτά τα κορμιά στη Νέα Δημοκρατία. Όμως σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, που θα έλεγε και ο ίδιος Κωνσταντίνος, όπως είχε πει για το Ρουπακιά, θυμάστε, θυμηθείτε. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και. Πώς να το πω. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει: συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη, μια μάνα η οποία λέει: τα είδατε και χθες, είναι λυτή. Σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, λοιπόν, υποψιαζόμαστε εδώ όλοι στο κανάλι, το κουβεντιάσαμε μεταξύ μας, ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αυτή την εβδομάδα θα είναι χάλια. Εμείς, λοιπόν, αποφασίσαμε να στηρίξουμε Μπογδάνο. Πολιτικά δεν γίνεται να το στηρίξουμε, είμαστε δύο άλλοι κόσμοι. Όμως, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Κωνσταντίνε μου, νομίζω ότι τώρα, ειδικά που είσαι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τον εαυτό σου και την ψυχολογία σου. Έχω διαπιστώσει από χρόνια, από ένα παλιότερο βίντεο δικό σου που κυκλοφόρησε, ότι έχεις φοβίες. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι να το κρατάς μέσα σου και να σε ρίχνει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φοβίες. Άλλος φοβάται τις κατσαρίδες, άλλος τα αεροπλάνα, άλλος τα βαπόρια, άλλος φοβάται μη μείνει μόνος, άλλος φοβάται το γιατρό, άλλος φοβάται το θάνατο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν φοβίες. Οι φοβίες συνήθως μας οδηγούν σε ηλίθιες και γελίες συμπεριφορές. Γι' αυτό καλό είναι να τις αναγνωρίζουμε και τις ξεπερνάμε. Ποιες είναι τώρα οι πραγματικές φοβίες του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και όλοι εμείς οι 1500 σήμερα θα τον βοηθήσουμε να τις ξεπεράσει? Να δούμε τις φοβίες του. Ξέρετε, σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουν να υποστηρίζουν οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι vegan λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες που έκαψαν τον Άγιο Μελέτη, διάφορες γκρούπες βίαιου και υπερμειονοτικού δικαιωματιστικού ακτιβισμού υποστηριζομένου από την παγκόσμια νέα αριστερά. Έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Έχω πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Αυτή την λεσβιακή βιγκανικότητά τους θέλουν να την επιβάλλουν δια της βία. Φοβάται τις vegan λεσβίες οι οποίες προσπαθούν δια της βίας να μας επιβάλλουν τη λεσβιακή βιγκανικότητά τους. Άρα έχει πει ξεκάθαρα τι φοβάται. Κωνσταντίνος Μπογδάνος το βράδυ είτε φάει βαριά είτε λαφρά. Πέφτει για ύπνο και βλέπει έναν εφιάλτη. Τον ίδιο κάθε βράδυ. Περπατάει μόνος του στην Ακαδημίας. Ξαφνικά φρενάρει δίπλα του ένα βαν με φημέ τζάμια.
κατεβαίνουν από μέσα 4 δαβραντισμένες βίγκαν, λεσβίες, μπαχαλοσατανίστριες. Το βουτάνε, του βάζουν κουκούλα να μην βλέπει, το πετάνε μες στο βαν. Το πάνε σε ένα δεύτερο υπόγειο στα κάτω πατήσια και το κλειδώνουν μέσα για 3 μήνες με σκοπό να του κάνουν βασανιστήρια και να το κάνουν με το ζόρι βίγκαν λεσβία. Κωνσταντίνε, κοίτα πώς θα απαλλαγείς από αυτό το φόβο. Βίγκαν μπορεί να σε κάνουν. Ναι, αν σε έχουν 3 μήνες στο υπόγειο και σου δίνουν κάθε μέρα πράσινη σαλάτα με ρόδια, ταχύνη μέλι, κουνουπίδια, μπρόκολα κτλ. Στο τέλος θα σ' αρέσουν και όλα αυτά και θα γίνεις βίγκαν. Λεσβία δεν μπορεί να σε κάνει κανείς, Κωνσταντίνε Μπογδάνε. Είσαι σερνικό, είσαι χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης. Έχεις πουλί, πέος. Δεν μπορεί τεχνικά καμία και κανένας να σε κάνει λεσβία. Ξεπέρασε πια αυτό το φόβο σου. Και στο κάτω-κάτω, αν θες να βοηθήσω ακόμα περισσότερο, να βοηθήσω, ρε Κωνσταντίνε. Το βράδυ, εκεί που βλέπεις τον ύπνο αυτό τον εφιάλτη, θα μπω μέσα στον εφιάλτη σου κι εγώ. Θα το παίξουμε όπως το Inception. Θα κοιμηθούμε δίπλα-δίπλα. Και θα μπω στον ήρωα σου. Και θα μπω εγώ μπροστά στις βίγκα λεσβίες και θα πω: κορίτσια, μη! Αφήστε το παλικάρι. Πάρτε μένα. Εμένα κλειδώστε στο υπόγειο. Και κάντε μου βασανιστήρια να γίνω βίγκα λεσβία. Τι να με φοβήσει εμένα, ρε Κωνσταντίνε, αυτό. Ε? Κακή ζωή είναι, βίγκα λεσβία. Τέλεια είναι η ζωή. Τέλεια. Κλειφομούνι και σαλάτα. Τι σε τρομάζει, αγάπη μου. Ε, το αβοκάντο στη σαλάτα είναι λιπαρό. Θα το κάνω εγώ λίγο έτσι. Θα το πάρω πάνω μου. Ε, εντάξει το αβοκάντο, αλλά το άλλο, Κωνσταντίνε, ζωάρα. Άντε, κοιμήσου τώρα. Τώρα θα μου πει κάποιο, μανάρια μου. Υπάρχουν τόσο ηλίθιοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι από τη Νέα Δημοκρατία διαγράψανε κάποιον γιατί είναι ακροδεξιό, φιλοκοντικό και φιλοχίτη. Ναι, υπάρχουν. Και υπάρχουν όχι μόνο τέτοιοι και χειρότεροι. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μα οι οποίοι πιστεύουν ότι έστησαν κύκλωμα. Όπου βρήκαν γιατρούς που θα τους κάνουν εμβόλιο αφού παίρνουν 400 ευρώ πρώτα οι γιατροί και το εμβόλιο μέσα δεν θα έχει το κανονικό αυτό που βάζει η Pfizer και οι άλλες εταιρείες, αλλά θα έχει νεράκι. Γιατί να το κάνουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέει η είδηση, γιατί δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, θέλουν όμως να πάρουν το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Και μπήκαν λοιπόν σε αυτό το κύκλωμα. Ξέρετε πάντα, όταν υπάρχει ένας πυροβολημένος, υπάρχει ένας πονηρός που θα του φάει τα λεφτά. Ο πονηρός στην προκειμένη περίπτωση είναι πάντα ο πιο μορφωμένος, δηλαδή ο γιατρός. Τι κάνανε οι γιατροί λοιπόν, παίρναν τα 400 από τους πυροβολημένους, τους τραβάγανε το κανονικό το εμβόλιο, αυτοί νομίζανε ότι είχαν κάνει νεράκι, πηγαίναν μετά σπίτι και είχαν και τις παρενέργειες του εμβολίου, αλλά μετά ήταν αργά. Αν σας φαίνεται ακόμα και αυτό τραβηγμένο, έλα ρε μαλάκα, δεν υπάρχουν τόσο πυροβολημένοι άνθρωποι στην Ελλάδα, όχι μόνο υπάρχουν. Αν κάναν σωματείο, θα είχαν και πρόεδρο. Ποτσέτης. Έλλην αστυνομικός, χριστιανός ορθόδοξος, με γιο ταχύ πνευματικό, που τα λένε όλα. Αγαπημένοι μου κυρίες και κύριοι, μίλησα με το πνευματικό μου πάτερ στο Άγιον Όρος και μου είπε, μην τυχόν και το κάνεις. Λέω, συγγνώμη πάτερ, αν επιτρέπετε, λέω, για ποιο λόγο, λέω, αν επιτρέπετε. Και μου είπε, γιατί μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Ευλογημένο του λέω να είναι πάτερ. Θα κάνω μετάνοια και δεν πρόκειται να το κάνω. Μπράβο μου λέει αγόρι μου, έτσι να συνεχίσεις. Και δεν υπάρχει πιο ιδανική πάσα μετά το Ποτσέτη. Να πάμε στο Μένιο. Μένιος Φουρτιώτης, ναι, αποφυλακίστηκε. Εδώ στο κανάλι είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάρτι κάνουμε κάθε φορά που κάποιος αποφυλακίζεται. Ανοίχτε τις φυλακές να βγουν όλοι έξω. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε ελεύθερη ζωή. Έτσι λοιπόν και για το Μένιο χαρήκαμε. Στο πεντάμινο επάνω σταμάτησε η προφυλάκηση, γιατί ο Μένιος δεν είναι Ινδιάνος να πάει χωρίς τίποτα 7 μήνες προφυλακισμένος. Ο Μένιος είναι καμπόης. Είναι καβαλάρης ο Μένιος. Το παίζει αυτό που δείχνει. Είναι λεβέντης. Και γι' αυτό στους 5 μήνες βγήκε έξω. Έχουμε κάτι περίεργα όμως εδώ στους όρους αποφυλάκησης. 30.000 ευρώ εγγύηση. Για το Μένιο το ποσό είναι αστείο. Το ξεπερνάμε. Να εμφανίζεται 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Δεκτό, το κάνουν σχεδόν σε όλους. Αλλά να μπει μέσα στους όρους αποφυλάκησης, απαγορεύεται να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη αργεί, καθυστερεί. Αλλά εδώ, μανάρια μου της δικαιοσύνης, αργήσατε 15 χρόνια. Απόφαση δικαστική να μην επιτρέπεται στο Μένιο να βγαίνει στη τηλεόραση έπρεπε να έχει βγει πριν 15 χρόνια. Θα είχαμε γλιτώσει από αυτά. Εκεί που οι άλλοι σταματούν το ρεπορτάζ, επιστρέφουν τα αποκαλυπτικά. Τι μέρα είναι? Μένιο, έχεις χρόνο ακόμα. Έχω λίγο χρόνο ακόμα. Για κάποιους θα είναι όνειρο. Και για κάποιους εφιάλτης. Τώρα, γιατί βάλαν τέτοιο όρο να μην εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές,
Τι να σας πω. Πάντως το παιδί ήταν ιδιαιτέρως άτυχο, γιατί την πρώτη μέρα που αποφυλακίστηκε από ειδικό κελί, γιατί δεν ήταν σε οποιοδήποτε κελί, δείτε εδώ δήλωση, η κυρία Σοφία Νικολάου, γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής. Εδώ τσουτσουριάζω. Κλαίνε από τα γέλια οι μαφιόζοι της χώρας. Στη χώρα μας έχουμε και αντεγκληματική πολιτική. Στη χώρα του μαφιόζου, λοιπόν. Είχε, λέει, ειδικό κελί ο Φουρτιώτης. Γιατί είναι επώνυμος. Εντάξει. Ακροδεξιά και αμορφωσιά είναι χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Τι εννοείται, μαντάμ, ο Φουρτιώτης είναι επώνυμος. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι τι είναι, ανώνυμοι. Τι είναι κρατούμενοι. Βρία και λιχίνες, φυτρώνουν, τι είναι. Όλοι έχουμε επώνυμο, δηλαδή. Τέλος πάντων, κάτι άλλο ήθελε να πει και το βούρλο την πάτησε. Λευτεριά στο Μένιο Φουρτιώτη. Ποτέ ξανά φυλακή. Μένιο, είμαστε μαζί σου, αλλά στα πλαίσια της καθυστερημένης, σε εισαγωγικά, δικαστικής εξουσίας της δικαιοσύνης για τη χώρα μας, χάσαμε έναν ακόμα μάρτυρα του Νουρουάν. Ο 10ος αυτή τη φορά. 3 χρόνια λοιπόν, ένας επιχειρηματίας Έλληνας, ο οποίος ζούσε στο Ντουμπάι, 3 χρόνια παρακαλούσε την ελληνική δικαιοσύνη να καταθέσει αυτά που γνώριζε για την υπόθεση του Νουρ Ουάν. Η ελληνική δικαιοσύνη, όπως έχουμε πει, δεν είναι και πολύ σβέλτη, δεν κατάφερε ποτέ να συναντηθεί με τον μάρτυρα και ευτυχώς για την ελληνική δικαιοσύνη, ο μάρτυρας βρέθηκε νεκρός 3 Σεπτεμβρίου στη χώρα μας, το μάθαμε ένα μήνα μετά, και δίπλα στο πτώμα του βρέθηκε νεκρό και το σκυλάκι του, γιατί δεν είναι να παίζεις με αυτά. Μπορεί και το σκυλί κάτι να είχε μυριστεί. Δεν ξέρουμε τώρα. Γιατί πέθανε, ποια είναι τα αίτια θανάτου. Άγνωστα. Αυτό που είναι σίγουρα γνωστό στη χώρα μας είναι ότι κάθε φορά που πεθαίνει ένας μάρτυρας από την υπόθεση του Νουρ Ουάν, οι Α, Ρ, Δ της χώρας μας έχουν πάρα πολύ άγχος, μην τυχόν και κυκλοφορήσει πολύ η είδηση, και την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ άνετοι, γιατί επιτέλους έφυγε ένας ακόμα μάρτυρας, οπότε φτάνουμε πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό που ο προφήτης είχε προφητεύσει, γιατί εδώ στη χώρα μας έχουμε τόσο καλή δικαιοσύνη που άγχος δεν έχει ο κατηγορούμενος. Όχι. Έχουν όλοι οι άλλοι εκτός από τον κατηγορούμενο. Δείτε τι χαλαρό που είναι το παλικάρι. Άρα να καταλάβω, κύριε Μπαρνάκη, ότι δεν έχετε κανένα θέμα να γίνει αυτή η δίκη, γιατί στην ουσία θα αποδειχθεί. Δεν υπάρχει δίκη. Ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν γίνει δίκη. Ναι, δεν είναι θέμα αν θα γίνει δίκη. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ ούτε καν σε δίκη. Μεταξύ μας, ούτε εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει δίκη. Αλλά τι σημασία έχει τι πιστεύουμε εμείς. Σημασία έχει τι πιστεύει το αφεντικό. Και άμα το αφεντικό πει δεν θα γίνει, δεν θα γίνει. Πάρτι θα γίνει. Συνεχίζουμε. Η ελληνική δικαιοσύνη όμως δεν είναι μόνο καθυστερημένη, έχει και άλλα ευεργετικά αποτελέσματα πάνω μας. Όπως να μας κάνει νεότερους. Η ελληνική δικαιοσύνη την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε νεότερους 10 χρόνια, μανάρια μου. Μας γύρισε πίσω στο 2011. Μπορούμε από σήμερα όλοι να περηφανευόμαστε ότι είμαστε 10 χρόνια πιο νέοι. Γιατί δικάστηκε λοιπόν ένας από αυτούς τους λεβέντες που έκαναν τις φασιστικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών. Στο Νέο Ηράκλειο συγκεκριμένα, ένας λεβέντης είχε και το ναζιστικό σταυρό εδώ. Να, ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, είπε δεν θα το ξανακάνει. Το δικαστήριο τον ξέσκισε 36 μήνες με αναστολή. Και γυρίσαμε στο 2011. Τι γινόταν το 2011, ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχαν τάγματα εφόδου, δεν υπήρχε εγκληματική οργάνωση, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχαν απλώς μεμονωμένα, παραστρατημένα άτομα που βάραγαν περαστικούς, πρόσφυγες, δάσκαλους, κομμουνιστές, μετανάστες, άσχετους, αντιφασίστες κλπ. Καλώς ήρθατε στο 2011. Και τώρα που έρχεται φτώχεια, οι ίδιοι θα φταίνε. Τα κουμούνια, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι δάσκαλοι που τις αρπάξαν την προηγούμενη εβδομάδα και βέβαια και οι γιατροί, αφού έχουμε και πανδημία. Ελληνική δικαιοσύνη, το ιαλουρονικό μας βρε, 10 χρόνια νεότερη, μην το συζητάμε, φτάνε γαμάτα. Και μετά από αυτά, πάμε και σε κάτι ευχάριστο, μανάρι, μαυρίζει η ψυχή μας με τα θανατικά συνέχεια και τα φασιστικά. Έχουμε και καλές ειδήσεις στη χώρα μας. Ξεκινάνε επιτέλους τα αντιπλημμυρικά έργα στην Εύβοια, μέσω Αθήνας και Μεγάλου Περιπάτου. Μιλάμε για κέντα. Δώστε βάση. Θυμόμαστε όλοι, και όποιος δεν θυμάται, ας κατέβει μια βόλτα στο κέντρο να κάτσει στον άξονα να δει τη γλύκα. Το Μεγάλο Περίπατο. Σας θυμίζω, ο Μεγάλος Περίπατος ήταν πιλωτικό πρόγραμμα και είχε πάει 2 εκατομμύρια και κάτι. Που πέρασε ένας πιλότος, τα πήρε και τα χάσαμε. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα το πρόγραμμα όμως πάει να γίνει μόνιμο, κανονικό. Και έτσι λοιπόν μας ανακοίνωσε η Δημαρχάρα εδώ, ο Μπαχογιάννης, ο οποίος. Κώστα! Εντάξει, το περιμέναμε ότι θα είσαι άχρηστος, αλλά πραγματικά να γίνεις πιο άχρηστος και να κάνεις την πόλη χειρότερη από ό,τι την άφησε ο Καμίνης, αυτό δεν το περίμενε ούτε ο Καμίνης, αδερφέ. Δηλαδή, μπράβο ρε φίλε, μιλάω ότι. Τι ταλέντο είσαι εσύ. Εγώ να είχα 8 εκατομμύρια, θα στάδινα, αν σου φτάνουν,
δύσκολο, αλλά αν θα στάδινα απλώς να μην ξανασχοληθείς με τίποτα, να πας σε ένα βουνό μόνος ή όπου αλλού θες, μακριά από την πόλη μας. Λοιπόν, ο δήμαρχος λοιπόν εδώ, ο Μπακογιάννης, ανακοίνωσε ότι ο μεγάλος περίπατος πλέον φεύγουν οι ζαρτινιέρες, φεύγουν τα ουασιγκτόνια, φεύγουν οι ψευτοπιπεριές, φεύγουν οι φοίνικες που ξεραθήκαν έτσι αλλιώς, οι ζαρτινιέρες οι πανάκριβες, τα στρογγυλά παγκάκια που κάναν 2-200 τα μεταλλικά που ψήναμε κολομέρια τα καλοκαίρια εδώ, φεύγουν όλα αυτά. Και με τι θα τα αντικαταστήσει? Με μάρμαρα και πλατάνια. Ναι. Ωραία, λιβαδιά και σούβλες από κάτω. Θα γίνει, δώσε πλατάνι και σουβλάκι. Γεια σου, ρε Κότσο! Και έτσι λοιπόν ο Κώστας Μπακογιάννης θα γίνει Κότσο Μπακογιάννης. Ωραίο θα ήταν αυτό. Θα μπορούσε να είσαι και ήρωας το 21. Ο Κότσο Μπακογιάννης. Α, αυτός. Ναι, τι έγιναν τα λάφυρα? Ο Κότσο Μπακογιάννης. Λοιπόν, Κότσο Μπακογιάννης, τώρα εδώ έχουμε διάφορα να πούμε. Πρώτον, λένε μερικοί ότι το πλατάνι θέλει ποτάμι. Θα σας πω για το ποτάμι. Εγώ άλλο άγχος έχω μεγαλύτερο. Επειδή είμαι από βουνό, ξέρω τα πλατάνια έχουν ένα συγκλονιστικό ριζικό σύστημα το οποίο φτάνει σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν το σταματάει ούτε πυρηνικό καταφύγιο. Όταν περνάνε οι ρίζες του πλάτανου από το υπέδαφος, ό,τι και να βρουν μπροστά τους θα το ρημάξουν. Συγγνώμη κύριε, αλλά κάτω από την Πανεπιστημίου που θέλετε να βάλετε πλατάνια, περνάει το μετρό. Λέω τώρα, μήπως καμιά μέρα εκεί που θα ψάχνει ο επιβάτης το χερούλι να πιαστεί, πιάσει καμιά ρίζα πλάτανου και. Πάνε όλοι στα πευκάκια, ξέρω εγώ στα κυπαρισάκια. Για δείτε το λίγο αυτό με το μετρό. Και το άλλο είναι που θα βρούμε ποτάμι. Αυτό ο Κώστας, credit, bonus, όλα τα δίκια δικά του. Κώστας Μπακογιάννης μπορεί να είναι άχρηστος για δήμαρχος, αλλά είναι διορατικός πολιτικός. Βλέπει μακριά. Ξέρει τι θα γίνει το χειμώνα. Το χειμώνα θα πέσει πείνα. Η πείνα θα φέρει διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις γίνονται στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα σε σχέση με την Πανεπιστημίου είναι ανηφοριά. Η Πανεπιστημίου είναι κατηφοριά. Τι γίνεται στη διαδήλωση? Πέφτουν τα δακρυγόνα βροχή και μετά έρχεται η άβρα και καθαρίζει τα σκουπίδια τους διαδηλωτές. Όλα τα δάκρυα από τα δακρυγόνα και όλα τα νερά της άβρας πού θα πάνε? Στο υπόγειο ποτάμι για τα πλατάνια. Ο Κώστας ξέρει. Τώρα μπήκε το ερώτημα. Τι θα γίνουν τα υλικά από τον πιλωτικό μεγάλο περίπατο που τα πληρώσαμε πανάκριβα? Αυτά λοιπόν, μανάρια μου, θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στην Εύβοια, βεβαίως. Τι νομίζετε, το κράτος ξέχασε την Εύβοια? Όχι. Φοίνικες, ζαρτινιέρες, ουασιγκτόνια, ψευδοπιπεριές, στρογγυλά παγκάκια, όλα μαζί θα τα φέρουμε για αντιπλημμυρικά στην Εύβοια. Και θα φέρουμε και το σύγχρονο υπερόπλο του Δήμου Αθηναίων, ένα άγαλμα της Μαρίας Κάλλας εδώ. Της Μαρίας Κάλλας που έφτιαξε στο Δήμο Αθηναίων εδώ, κοιτάξτε το. Αν μπορείτε να το κοιτάξετε με κλειστά τα μάτια, θα κάνετε πολύ καλό στον εαυτό σας. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά προσπαθήστε το. Κοιτάξτε τι φτιάξανε, ρε μαλάκα. Δηλαδή, χρυσό! Η γυναίκα του Darth Vader που βαρέθηκε το σκοτάδι και ήθελε κάτι φωτεινό δίπλα του. Κοιτάξτε, ρε μαλάκες. Και σε μια στάση έτσι. Πάλι στο καφενείο θα πας, Κώστα. Μαλάκα. Αν ζούσε η Μαρία Κάλλας και το βλέπει αυτό, θα γινότανε τράπερ. Το τι μπινελίκια θα σου ρίχνε Κώστα Μπακογιάννη. Δεν περιγράφεται. Τέλος πάντων, πάρτε αυτό το άγαλμα το οποίο είναι τρομακτικό και δεν θυμίζει καθόλου την Κάλλας και βάλτε το εκεί που κατεβαίνουν οι χήμαροι στην Εύβοια. Να κοιτάει έτσι. Θα μου πει, θα σταματήσει το άγαλμα το χήμαρο? Βεβαίως θα σταματήσει. Τι νομίζετε ότι είναι ο χήμαρος, φυσικό φαινόμενο? Ναι. Χήμαρος δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Το χήμαρο το στέλνει ο Θεός. Οπότε, άμα του βάλουμε εδώ μία έτσι, να κοιτάει το Θεό λοξά στραβωμένα και είναι και χρυσή, τι θα κάνει ο Θεός? Θα τις κόψει τις μαλακίες. Ναι, ο Θεός το στέλνει, δείτε. Μια ματιά μόνο να ρίξει κανείς στον κατάλογο των ενεργειών που σας διάβασα προηγουμένως, αλλά και σε μια σειρά από άλλα πράγματα που γίνανε από την επόμενη κιόλας των πυρκαγιών στην Εύβοια, αντιλαμβάνεται πόσο γρήγορο, πόσο πλήρως, πόσο ουσιαστικό και αποτελεσματικό είναι το σχέδιό μας, που θα συνεχίσει φυσικά να εκπονείται. Είπα και πριν, γιατί οφείλουμε να είμαστε απολύτως καθαροί, με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Το είδατε? Κυβερνητικός εκπρόσωπος δυτικής αστικής δημοκρατίας είπε στην τηλεόραση: δεν μπορούμε να τα βάλουμε εκεί με το Θεό για μια βροχούλα που ρίξε. Μια βροχούλα τριών ωρών. Ο Θεός την έστειλε. Αν ο Θεός έριξε αυτή τη βροχούλα, ψιλοκάτουρο ήταν. Εμάς τώρα με συγχωρείς κιόλας, έτσι. Τρεις ώρες έβρεξε. Όλοι ξέραμε τι θα γίνει στην Εύβοια, βέβαια, και κυρίως αυτό το ξέραν οι άνθρωποι που ζουν στην Εύβοια. Μεταξύ μας, πολύ μικρή παρένθεση, απορώ γιατί η Εύβοια δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί από το υπόλοιπο κράτος. Ειλικρινά, μανάρια μου στην Εύβοια, δεν είμαι σε θέση να δίνω συμβουλές σε κανέναν, αλλά με αγάπη από την καρδιά μου, γιατί δεν γίνεστε ανεξάρτητο κράτος? Θα τα είχατε λύσει τουλάχιστον αυτά. Μην πούμε για την Κρήτη. Τα ίδια και χειρότερα με τους σεισμόπληκτους. Λοιπόν, αυτό είπε ο οικονόμου. Και βέβαια, ο οικονόμου πέταξε την παρούφα του. Δεν μπορούσε να λείπει ο Πέτσας, δηλαδή δεν μπορεί να λέει την παπαριά του στα κανάλια ο κάθε τυχαίος και να μην λέει ο βασικός χορηγός, λύστα Πέτσα.
πολλά εκατομμύρια στα κανάλια. Τι είπε ο Πέτσας λοιπόν για τις καταστροφές στην Εύβοια? Να φέρνουμε μπροστά στον Υπουργό την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια αυτή την ώρα. Ήταν δυνατή η βροχή, θα έχει κι άλλες βροχές. Άρα, Υπουργέ, τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα. Καλημέρα κύριε Πέτσα, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εδώ σας θέλω τώρα. Δεν άκουσα πριν το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, αλλά βλέπω οι ζημιές είναι χαμηλά προς τη θάλασσα, δεν είναι? Ναι, χαμηλά είναι οι ζημιές, αλλά κόπηκε έχει ο δρόμος. Έχει μεγάλη διαφορά, ναι, αυτό από το να συνδέουμε τα καμένα με τις ζημιές κοντά στη θάλασσα, έτσι? Είναι ζημιές όμως, Υπουργέ. Είναι ζημιές. Σαφέστατα. Φυσικά και δεν γι' αυτό έχω δρόμο εδώ. Αυτό θα πει ο κάνουμε κόσμος. Ό,τι μπορούμε, αλλά ναι, δεν άκουσα το ρεπορτάζ πριν και δεν ξέρω αν συνδέθηκε αυτό με τα καμένα. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Κοιτάξτε, όταν το καμένο είναι απάνω και έχει πλημμύρα, χαλάει ο δρόμος κάτω. Είναι απλό. Άρα λοιπόν εδώ έχει... Εγώ να παραδεχτώ ότι ο Γιώργος Αυτιάς είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Απ' την άλλη, πρέπει και ο Γιώργος Αυτιάς να παραδεχτεί ότι είναι Άλφαρο Δέλτα. Γιατί? Όταν ένας υπουργός πετάει αυτή τη χιδεότητα στην τηλεόραση, που μπορεί να το βλέπουν και οι άνθρωποι που όλη νύχτα πάλευαν με τις λάσπες και όλο το καλοκαίρι πάλευαν με τις πυρκαγιές, και να λέει αυτή τη χιδεότητα, ας μην συνδέουμε τις καταστροφές που έγιναν χαμηλά στη θάλασσα με τις πυρκαγιές που μπήκαν ψηλά στο βουνό. Καταλαβαίνετε το ποτάμι από τα μπινελίκια που έρχεται από μέσα μου, να καλύψει όλα τα πλατάνια της Πανεπιστημίου που θα βάλει ο Μπακογιάννης, αλλά τους παίρνει. Μπερδεύεις, Πέτσα, τα ψηλά με τα χαμηλά, ε? Επειδή λες οι ζημιές γίναν χαμηλά, δεν μπορεί να φταίει αυτό που έγινε ψηλά? Σοβαρά? Θες να πας, Πέτσα, μια βόλτα στην Εύβοια, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, δεν αλλάζει, και να πεις στους κατοίκους αυτό που είπες στην τηλεόραση, στο σταθμό που είναι γεμάτο Άλφαρο Δέλτα, που τους έχεις δώσει και ένα σωρό εκατομμύρια, οπότε δεν σε τρομάζει τίποτα εκεί? Θες να πας στην Εύβοια να πεις: δεν φταίνε οι πυρκαγιές του καλοκαιριού για τις ζημιές που πάθατε από μια βροχούλα δύο ώρων. Οι ζημιές γίναν χαμηλά. Για να δεις εσένα πού θα σε φυτέψουνε. Χαμηλά ή ψηλά? Τι καταλαβαίνεις? Εγώ λέω χαμηλά. Αυτός ήταν ο Πέτσας και τα κανάλια που πήραν λεφτά από τη λίστα Πέτσα. Το δικό μας το κανάλι έχει τους δικούς του Πέτσες. Εσάς, μανάρια μου, όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, γιατί μόνο από σας περιμένουμε και για τις πέτσες μας και για τα ξυγκάκια μας, για τα βυζάκια μας και τα μπουτάκια μας, εσείς μας ενισχύετε. Υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο ή σε αυτό εδώ το link. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με το κανάλι μας για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αυτό είναι το mail της εκπομπής. Βέβαια, όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά, να σας πω ότι ξεκινάμε παραστάσεις στο θέατρο Τζένι Χαρέζη στις 21 Οκτωβρίου στις 9, 200 χρόνια δανεικά, σε κείμενο Πιτσιρίκου Ζαραλίκου. Και ο Θεός βοηθός, μην βρέξει πολύ. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, like στα βίντεο και subscribe, εγγραφή. Πάμε καλά. Και βέβαια, μανάρια μου, αξιολόγηση στα σχολεία. Έχουν δώσει ρέστα οι Άλφαρο Δέλτα της λίστας Πέτσα να μας λένε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Κεραμέως θέλουν να αξιολογήσουν τους δασκάλους και τους καθηγητές και αυτοί αρνούνται. Αυτό βεβαίως είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο. Αλλά οι Άλφαρο Δέλτα γι' αυτό κάνουν αυτή τη δουλειά του Άλφαρο Δέλτα. Αυτό είναι και το επίπεδό τους. Λοιπόν, η αξιολόγηση όπως την φέρνει αυτό το νομοσχέδιο έχει τόση σχέση με αυτό που ξέρουμε στο μυαλό μας ως αξιολόγηση, όχι στη σχέση έχει η πράσινη ανάπτυξη με το πράσινο. Καμία. Έχουμε καταλάβει πια μετά από τόσα χρόνια ότι πράσινη ανάπτυξη σημαίνει καταστροφή του περιβάλλοντος. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αξιολόγηση κατά την Κεραμέως σημαίνει καταστροφή ακόμα και αυτών των άθλιων σχολείων που έχουμε σήμερα στη χώρα μας. Είναι αξιολόγηση σχολικών μονάδων, όχι δασκάλων και καθηγητών. Ποιοι θα αξιολογήσουν τις σχολικές μονάδες και για ποιο λόγο? Πάμε στο λόγο και μετά να δούμε ποιοι. Θα αξιολογήσουν λοιπόν ποιο σχολείο είναι καλό βάσει των επιτυχιών που θα έχει για τα ΑΕ και τα λοιπά και ποιο είναι κακό. Το καλό σχολείο θα παίρνει χορηγίες από ιδιώτες. Το κακό σχολείο δεν θα παίρνει τίποτα. Άρα το καλό σχολείο θα συνεχίζει να γίνεται καλύτερο και το κακό σχολείο θα συνεχίζεται να γίνεται χειρότερο. Ταξική παιδεία. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Η φτωχή ντουγάνια, σερβιτόρι, πώς το έλεγε ο Μητσοτάκης, ψυκτική από το Περιστέρι, οι πλούσιοι, επιστήμονες, γιατροί, όλοι. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν. Τώρα, τι σχέση έχει αυτός με τους καθηγητές και τους δασκάλους? Καμία. Οι δάσκαλοι υπερασπίζονται το σχολείο, όχι τον εαυτό τους. Και υπερασπίζονται το σχολείο γιατί ξέρουν ποιον έχουν απέναντί τους. Έχουν την Κεραμέως και την κυβέρνησή της. Για να δούμε, η Κεραμέως και αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με την παιδεία είναι αξιόλογα άτομα ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και τις σχολικές μονάδες? Είναι αξιόλογο άτομο η Κεραμέως? Η Κεραμέως που έβγαλε από τα σχολεία την κοινωνιολογία για να αυξήσει τα θρησκευτικά, είναι αξιόλογο άτομο? Πολύ. Τη δεκαετία του 1950. Το 2021 δεν είναι καθόλου αξιόλογο άτομο. Είναι παιδιά
Πού τη βρήκατε την κυρία, σε χρονομηχανή την πέρατε? Τι είναι αυτό? Είναι αξιόλογο άτομο ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως και όλη η κυβέρνηση, όταν μέσα στην πανδημία, αντί να μειώσουν τους μαθητές στα σχολεία και στα τμήματα, τους αύξησαν? Είναι αξιόλογες οι κυβερνήσεις αυτή και των προηγουμένων ετών που είχαν να κάνουν 11 χρόνια προσλήψεις στα σχολεία? 11 χρόνια! Τι κενά είχαν αυτά τα σχολεία? Είναι αξιόλογη η κυβέρνηση που αντί να καλύπτει τα κενά σε δασκάλους και καθηγητές, κάνει σύμπτυξη τμήματων? Είναι αξιόλογη η κυβέρνηση απέναντι στην παιδεία που έκανε μπάχαλο τις πανελλαδικές και 15.000 παιδιά που θα περνούσαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν πέρασαν για να πηγαίνουν στα άθλια ΙΕΚ και τα κολέγια της πλάκας? Είναι αξιόλογη η κυβέρνηση απέναντι στην παιδεία όταν εξισώνει το σημαντικό πτυχίο που παίρνει κάποιος από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με το πτυχίο της πλάκας που παίρνει από ένα κολέγιο? Σοβαρά? Είναι αξιόλογη η κυβέρνηση που απέναντι στην παιδεία θεωρεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα το σκόιλ ελικικού που το πληρώσαμε 80 εκατομμύρια, που έδινε μάσκες στα παιδιά που τις είχαν για πανοσέντονο, κατοσέντονο? Είναι αξιόλογοι απέναντι, είναι άνθρωποι αυτοί να αξιολογήσουν οποιονδήποτε άλλον? Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό πολύ καλά κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και είναι κάθε μέρα στον δρόμο. Γι' αυτό στις απεργίες τους συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Γι' αυτό συμμετέχουν και οι μαθητές. Και μην ταργείτε καθόλου σε αυτές τις διαδηλώσεις των δασκάλων και των καθηγητών να αρχίσετε να κατεβαίνετε και οι γονείς. Όπως το eFood. Όλοι μαζί. Γιατί εδώ είναι για τα παιδάκια μας. Εντάξει. Όχι γιατί το κάθε αγράμμα, τον Ντουγάνι της δεκαετίας του 1950 που βγάζει την κοινωνιολογία και βάζει τα θρησκευτικά για να έχουμε αυτούς τους άθλιους να μας λένε μετά τη βροχούλα δεν μπορώ να τα βάλουμε με τον Θεό. Εσείς, εμείς μπορούμε να τα βάλουμε με τον Θεό. Γιατί δεν πιστεύουμε σε Θεό, πιστεύουμε σε άνθρωπο. Μου ρίξαν τα παγάκια μου και ξεφόρτωσα. Μανάρια μου, επίσης μέσα στην εβδομάδα είχαμε επιτέλους και την κύρωση της συμφωνίας με τη Γαλλία. Είμαστε θωρακισμένοι. Τέλος. Έχουμε υπογράψει ρήτρα, όποιος μας κολλήσει θα έρθει η Γαλλία να καθαρίσει. Μεταξύ μας, δεν ξέρω αν την είχαμε ανάγκη αυτή η ρήτρα, γιατί είναι η τρίτη στη σειρά. Έχουμε υπογράψει ρήτρα, αν μας την πέσει κάποιος σε πόλεμο, να μας βοηθήσει το ΝΑΤΟ. Ακόμα γελάνε στο ΝΑΤΟ που το πιστέψαμε εμείς αυτό. Έχουμε υπογράψει ρήτρα, αν μας την πέσει κάποιος με πόλεμο, να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνθήκη Λισαβόνας. Ακόμα αλλάζει βραχιά η Μέρκελ που κατουρίθηκε από τα γέλια εκείνη την ημέρα που υπογράψαμε αυτό και το πιστέψαμε κιόλας. Και τώρα υπογράψαμε και με τη Γαλλία. Κλαίει ο Εμπαπέ. Τα πιστεύουν αυτά μερικοί. Θα έρθει η Γαλλία, λέει, να μας βοηθήσει, αν μας την πέσει η Τουρκία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μεταξύ. Εντυπωσιάστηκα που ο Κυριάκος, μέσα στο απόλυτο κενό του εγκεφάλου του, είπε στη Βουλή: μα δεν θέλετε, δεν νιώθετε καλύτερα όπου θα συντρέξει σε βοήθειά μας μια πυρηνική δύναμη? Κυριάκο, Κυριάκο, μπορεί να είναι κενό εδώ, είναι τελώς ξενίκιαστο, αλλά εμείς αγχωνόμαστε. Κυριάκο, κανείς δεν θέλει μια πυρηνική δύναμη ούτε δίπλα του, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε απέναντι. Γιατί άμα κάνει μπούμ το πυρηνικό, Κυριάκο, από όποια πλευρά και να είσαι, καληνύχτα. Εκτός αν είσαι κατσαρίδα. Κατσαρίδα είσαι και χαίρεσαι. Είσαι κατσαρίδα. Τι χαίρεσαι ρε που θα έχουμε πυρηνικά στο γέο. Πας καλά. Χάρηκε ο Κυριάκος, χαρήκαμε όλοι. Εντάξει, θα φύγουν τα λεφτά. Και μετά σε μια συνάντηση που είχαν κάποιοι συνταξιούχοι με τον κύριο Γεραπετρίτη, οι συνταξιούχοι είπαν ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, για τα αναδρομικά ήταν η συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε αναδρομικά ή φρεγάτες. Ο κύριος Γεραπετρίτης, βέβαια, τρεις μέρες μετά είπε δεν το είπα εγώ. Τώρα εμείς, αν πρέπει να πιστέψουμε τους συνταξιούχους, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα πιστέψουμε τους συνταξιούχους. Ξεκάθαρα. Αν το είπε λοιπόν, που πιστεύουμε τους συνταξιούχους ότι το είπε, σοβαρά, αναδρομικά ή φρεγάτες, πάει παντού αυτό, ε? Νοσοκομεία ή φρεγάτες, σχολεία ή φρεγάτες, ε? Θέρμανση ή φρεγάτες. Γενικεύεται, γιατί φρεγάτες, θα σου απαντήσουν οι υπερπατριώτες. Εμείς που λέμε όχι όπλα, δεν είμαστε πατριώτες. Όχι, πατριώτες είναι αυτοί που λένε όπλα, όπλα, όπλα. Γιατί? Για να είναι η χώρα θωρακισμένη σε περίπτωση που θα γίνει πόλεμος. Ωραία, συμφωνώ. Η χώρα σε περίπτωση που θα γίνει πόλεμος πρέπει να είναι θωρακισμένη. Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πότε μπλέχτηκε η χώρα μας με τους Τούρκους σε εμπόλεμη κατάσταση και ήταν θωρακισμένη από όπλα και έγινε ένας ψηλό πόλεμος? Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Κύπρος? Ναι κύριε πρέσβη, fuck you. Πάει. Ήμια, όπως λένε τα δημοσιεύματα της εποχής, είχαμε την υπεροπλία στην περιοχή. Τι έγινε στα Ήμια? Ναι κύριε πρέσβη, fuck you. Άρα, τι πάει να πει όπλα, όπλα για να είναι θωρακισμένη η χώρα? Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, ο λαός, ο στρατός της χώρας δεν ανήκει στη χώρα, ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ο στρατός της χώρας μας είναι οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη εκτός από τη χώρα μας.
τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί. Όποιος αμφιβάλλει ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, να μην αμφιβάλλει. Γιατί οι δύο τελευταίες δηλώσεις σε σχέση με αυτό το θέμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου, ήταν ξεκάθαρες. Η μία ήταν το 19, όπου μιλώντας με τον αρχηγό χερσαίων στρατευμάτων του Αμερικάνικου στρατού, του είπε: στο μέλλον θα ξαναχύσουν αίμα οι Έλληνες στρατιώτες δίπλα στους Αμερικάνους. Σε ποιο πόλεμο? Σε ποιο πόλεμο θα έρθουν οι Αμερικάνοι να αρχίσουν αίμα δίπλα-δίπλα με τους στρατιώτες? Και τώρα δήλωσε ότι αν η φίλη σύμμαχος Γαλλία χρειαστεί στρατό στο Σαχέλ, βεβαίως θα στείλουμε. Σε ποιον ανήκει, ρε παιδιά, αυτός ο στρατός? Και αφού θέλετε να είμαστε θωρακισμένοι από τον πόλεμο, γιατί δεν φροντίζετε να είμαστε θωρακισμένοι από κάθε πόλεμο? Τώρα δεν έχουμε πόλεμο. Με τον κορονοϊό δεν έχουμε πόλεμο. Εσείς δεν το είπατε? Μας θωρακίσατε? Όχι. Νοσοκομεία χειρότερα από ό,τι ήταν πριν τον κορονοϊό. Γιατροί, νοσηλευτές λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν τον κορονοϊό. Λεφτά λιγότερα από ό,τι δίνατε πριν τον κορονοϊό. Δεν μας θωρακίσατε. Εμβολιαστικό πρόγραμμα, άστε να πάνε στο καλό. Τα είδαμε τα αποτελέσματά του. Πείνα, φτώχεια, θέρμανση. Να ζεσταθεί μια οικογένεια σε μια μεγάλη πόλη είναι πόλεμος. Τη θωρακίσατε? Όχι. Να φάει μια οικογένεια με 600 και 700 ευρώ μισθό που δίνεται, αν έχει και δύο παιδάκια, το να φάει μια οικογένεια είναι πόλεμος. Τη θωρακίζετε? Όχι. Να ζήσει ένας συνταξιούχος με 300-400 ευρώ σύνταξη και να πληρώνει και συμμετοχή στα φαρμακά του είναι πόλεμος. Το θωρακίσατε? Το να κινείσαι στην πόλη της Αθήνας είναι πόλεμος. Μας θωρακίσατε? Πήρατε λεωφορεία? Όχι. Τίποτα. Αλλά πετάνε την παπάντζα. Και αν γίνει πόλεμος, το τελευταίο καταφύγιο του κάθε απατεώνα είναι ο πατριωτισμός. Όποιος πιπηλάει πολύ τον πατριωτισμό είναι δεδομένα απατεώνας. Επειδή λοιπόν εμείς, οι πολίτες αυτής της χώρας, το 90% τουλάχιστον, ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα καθημερινό πόλεμο για να επιβιώσουμε, να ενημερώσουμε λοιπόν την καλή κυβέρνηση και τους ΑΡΟ ΔΕΛΤΑ που μας πιπηλάνε το μυαλό με αηδίες και ψέματα και φόβους, ότι δεν έχουμε σκοπό να γίνουμε όλοι αμόρφωτα βλήματα. Ούτε βλήματα πραγματικά για τα κανόνια, ούτε βλήματα στον εγκέφαλο. Εμείς, οι 1500 εργαζόμενοι του Zaralik TV και τα μανάρια που μας βλέπουν και μας τιμάνε κάθε εβδομάδα, έχουμε σκοπό να αντισταθούμε σε αυτό. Και αντί για βλήματα, θα προτιμήσουμε να γίνουμε μπουκάλι και στουπάκι. Μανάρια μου, τα λέμε την άλλη Τρίτη.